Οι κάλπες άνοιξαν στην Κολομβία για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών και εκατομμύρια ψηφοφόροι προσέρχονται σε αυτές για να αναδείξουν τον επόμενο ανώτατο άρχοντα της χώρας. Νωρίς το πρωί πήγε για να ψηφίσει ο απερχόμενος πρόεδρος Χουάν Μανουέλ Σάντος, η θητεία του οποίου σφραγίστηκε με τον αφοπλισμό των ανταρτών ΦΑΡΚ και την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μαζί τους. Δύο μάλλον ακραίες προσωπικότητες έχουν προκριθεί για αυτόν τον δεύτερο γύρο και μεταξύ αυτών καλούνται οι πολίτες να επιλέξουν. Ο γερουσιαστής Ιβάν Ντούκε είναι ο υποψήφιος της συντηρητικής παράταξης και για πολλούς μεγάλο φαβορή για την νίκη, καθώς είχε αναδειχθεί πρώτος και στον πρώτο γύρο. Στηρίζεται από τον πρώην πρόεδρο Αλβάρο Ουρίμπε και απειλεί να αναθεωρήσει την συμφωνία Σάντος με τους αντάρτες ΦΑΡΚ εφόσον εκλεγεί. Αντίπαλός του ο αριστερός Γκουστάβο Πέτρο, ένας σκληροπυρηνικός πρώην αντάρτης που έχει δεσμευθεί να αντιμετωπίσει ως πρόεδρος την κοινωνική ανισότητα, προαναγγέλλοντας μέχρι και αναδιανομή της γης.